Πούσχισα ένα channel iPhone 4 και iPhone 4S τα ακριβότερα κινητά στην αγορά αυτή τη στιγμή, το 4S τουλάχιστον, γιατί το 4, το 4 η τιμή έχει πέσει αρκετά. Είναι το ακριβότερο τηλέφωνο λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το καλύτερο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μισήσεις και πολλοί λόγοι για να αγαπήσεις το iPhone. Ένας από τους λόγους που θα το μισήσεις είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά με κινητά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά με 700 ευρώ, όπως έχει το 30R, το 4S. Ένας λόγος όμως που θα το αγαπήσεις είναι το iOS, το οποίο τρέχει πάρα πολύ καλά ακόμα και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει το iPhone. Ένας λόγος ακόμα που θα το μισήσεις είναι το UI του, το συνηθισμένο που υπάρχει και στα 6 iPhone που έχουν βγει. Και ένας λόγος ακόμα που θα το αγαπήσεις είναι οι εφαρμογές του. Ας αφήσουμε τις εφαρμογές τα τεχνικά χαρακτηριστικά στην άκρη και το iOS και να πιάσουμε το UI του. Η Apple μας έχει συνηθίσει στο γνωστό UI του iOS, το οποίο ποτέ δεν άλλαξε, εκτός από μερικές λεπτομέρειες στα εικονίδια. Ένας χρήστης ο οποίος έχει πολλά iPhone δεν θα αγοράσει κι άλλο αν συνεχίσει η Apple με αυτό το UI. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το λόγο έχουν βγει. Μπορούμε εμείς να κάνουμε ένα hack, να το πω έτσι, μέσω του Cydia στο iPhone μας και να ενεργοποιήσουμε καινούργια θέματα. Πάμε στο Cydia. Και περιμένουμε να φορτώσει φυσικά. Και πληκτρολογούμε Dreamboard. Και φυσικά μπορείτε να το πάρετε δωρεάν, μπορείτε και να το πληρώσετε αν θέλετε. Αν είστε τόσο φιλότιμος, όχι, δεν είναι πληρωμή, εντάξει, ωραία. Και αφού το εγκαταστήσετε θα βρείτε αυτήν εδώ την εφαρμογή στην οθόνη σας. Πάμε ξανά στο Cydia και πληκτρολογούμε το θέμα που θέλουμε. Ένας χρήστης, ένας λάτρης των Android smartphones θα μπορούσε να κατεβάσει το θέμα του Samsung Galaxy S2, το οποίο και θα δούμε σήμερα. Πηγαίνουμε εδώ λοιπόν, πατάμε εγκατάσταση κτλ. Κτλ. Μπαίνουμε στο Dreamboard και επιλέγουμε ανάμεσα από τα θέματα που έχουμε εμείς κατεβάσει αυτό που θέλουμε εμείς. Πάμε να δούμε το Samsung Galaxy S2, το θέμα, το οποίο όπως σας είπα, για το οποίο κάνουμε και το βιντεάκι. Και αυτό εδώ είναι το θέμα μας. Πραγματικά ωραίο. Σαν notification center έχουμε κλασικά αυτό το iOS 5. Κλείδωμα. Το κλασικό της Samsung. Να βάλουμε καλή φωτεινότητα, ωραία. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, έχουμε 4 κεντρικές οθόνες, πολύ ωραία διαμορφωμένες. Στο edit μπορούμε να κάνουμε edit τα εικονίδια και εδώ πέρα να βάλω το Cydia ή να βάλω no icon ή και εδώ πέρα να επιλέξω το App Store, edit και
Exit Edit. Ωραία. Μπορούμε από εδώ μέσα να πάμε στα Settings. Τέλος πάντων, πάμε στα widgetάκια. Ούτε εδώ θα μας πάει. Ναι. Πάμε στα wallpapers, τα οποία είναι τα κλασικά που έχει μέσα το Galaxy S2. Κοιτάξτε, τα πάει αρκετά καλά. Applications μέσα. Ρολάρι τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Πάμε. Εδώ πέρα έχουμε τηλέφωνο, επαφές, home και edit. Τώρα πάμε λίγο στο στα settings. Πριν πήγα. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί. Γιατί δεν μπορώ να πάω. Ναι, ωραία. Πάντως μπορούμε να πάμε στα settings και να δούμε εδώ πέρα theme settings και τα λοιπά, εκτός αν υπάρχει εδώ μέσα. Μπορούμε να μπούμε. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται να μπω αλλιώς, παιδιά. Widgets, settings. Εδώ πέρα εγώ είχα μπει τέλος πάντων. Για να πω την αλήθεια, το είχα καταφέρει μόνο μέσω του iPad, που υπάρχει και για αυτό το ίδιο βέβαια θέμα. Δηλαδή η οθόνη του είναι στα ίδια ακριβώς. Να το μπήκα καλά, να μην φαίνεται έτσι, έτσι είναι πάντα στο iPad. Κοιτάξτε εδώ πως είναι, πάμε στα settings ας πούμε και έχουμε εδώ πέρα όλα αυτά. Αλλά στο iPhone πηγαίνοντας στα settings κολλάμε εδώ πέρα. Ωραία, τέλος πάντων δεν πειράζει, home. Και βλέπουμε εδώ πέρα κάτι που ας πούμε εδώ πέρα αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι το widget δεν είναι κλασικό widget, δεν μεταφέρεται δηλαδή. Δεν γίνεται να το κάνουμε remove. Ορίστε, no icon. Εντάξει. Ωραία, τα πάει αρκετά καλά πάντως σε γενικές γραμμές. Και αυτό που με ενθουσίασε είναι ότι το lock screen είναι πάρα πολύ smooth, πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται πολύ ωραίο. Exit edit, ξανά wallpapers. Μπορούμε να αλλάξουμε, να βάλουμε όποια θέλουμε. Και αυτή είναι πολύ καλή. Και εδώ πέρα έχουμε Amazon MP3 για το iTunes. Είδατε το εικονίδιο. Amazon MP3 και ανοίγει το iTunes. Κλασικά το home button για να πάμε πίσω. Πάντως βλέπετε τα πάει πολύ καλά και πάλι ξαναλέω. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί έχουν αυτή την ταπετσαρία εδώ πέρα. Είναι κάτι που αντιπαθώ, αυτή την ταπετσαρία, όσο και αν σας ακούγεται παράξενο. Δεν την μπορώ καθόλου, δεν μου αρέσει. Ωραία, αυτά. Push σε ένα channel. Είδαμε το θέμα για Dreamboard για Galaxy S2. Να πάμε να δούμε λίγο πώς επιστρέφουμε ξανά στο iOS, που στην ουσία αλλάζουμε μόνο το θέμα και όχι το λειτουργικό, έτσι που λένε κάποιοι. Είναι, όχι, πάμε στο, όχι στο Winterboard, στο Dreamboard. Θα το μεταφέρουμε και στην ακριανή οθόνη εδώ πέρα. Ωραία, να κάνουμε μια οθόνη. Πάμε στο Dreamboard και επιλέγουμε από το Android ας πούμε που λέει εδώ, που είναι το
HTC Sense ας πούμε, και το X8, το Xperia θέμα. Ωραία, και εδώ πέρα ξανά στο Galaxy. Γενικά αν πάτε από το μενού εδώ μέσα, πατώντας Applications, ψάχνετε το Dreamboard, θα μπορείτε να πάτε ξανά στο iOS. Αυτά που είχε σαν ένα channel, Dreamboard και Samsung Galaxy S2 Theme μαζί. Είδαμε πως ένας χρήστης iPhone που θέλει να αλλάξει κάτι, που θέλει να αλλάξει UI τέλος πάντων, να του είναι το κινητό πιο ευχάριστο, να του αρέσει πιο πολύ, να του είναι πιο καινούριο και τέτοια. Αν θέλει, θα μπορεί πολύ εύκολα να πάει στο Dreamboard και να κατεβάσει όποιο θέμα θέλει εκείνος. Υπάρχουν όχι μόνο τέτοια θέματα που να μοιάζουν σε διάφορα τηλέφωνα, π.χ. σε Android ή σε Android ή Windows Phone, όπως είχαμε δει σε άλλο βιντάκι το Backboard, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία θέματα και περίπλοκα που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Δηλαδή να έχεις σε μια κεντρική οθόνη να μην έχει καθόλου χώρο και να είναι γεμάτη widget. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θέλει ψάξιμο. Και έτσι θα μπορείτε να ξανααγαπήσετε το iPhone σας. Οπότε έχουμε πει αυτού τους δύο σημαντικότερους λόγους που μπορείτε να αγαπήσετε και τους δύο σημαντικότερους τρόπους που μπορείτε να μισήσετε το iPhone. Πλέον έχουμε μόνο δύο σημαντικούς τρόπους που μπορείτε να αγαπήσετε το iPhone και ένα σημαντικό τρόπο που μπορείτε να μισήσετε. Είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πολύ περισσότερο η οθόνη του, που πραγματικά είναι μικρή. Και τώρα που έχουμε συνηθίσει και στις 4,3 inches, τι να το κάνουμε το iPhone. Ωραία. Πούσεις ένα channel, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.